Υπήρξε μία περίοδος αποχής σου από την τηλεόραση. Ναι. Περίπου πόσο καιρό ήταν αυτό? Περίπου πάνω κάτω 4 χρόνια. Ναι. Και ερχόμαστε ξανά στην τηλεόραση, ναι. Φέτος. Κανονικά φέτος, σε καθημερινή σειρά, ναι. Ήταν επιλογή δική σου η αποχή από την τηλεόραση? Όχι. Αν είναι δυνατόν, ήταν επιλογή μου να με κάνω τη δουλειά μου. Ήταν λόγω συνθήκων. Ναι. Ναι, νομίζω έτυχε, μετά δεν το κυνήγησα, ούτε εγώ. Ήμουν απογοητευμένη αρκετόν καιρό, λόγω αυτής της κατάστασης, έτσι... Λέγαν, εντάξει, να γίνει, να έρθει σιγά σιγά. Λογικό, εντάξει, να νιώθεις απογοήτευση, να νιώθεις πιο αδικημένη. Πέρασα από όλες τις φάσεις που μπορείς να φανταστείς. Γιατί καμιά απογοήτευσης, ναι. Ένιωσα αδικημένη, ένιωσα ότι ίσως εγώ δεν ήμουν καλή σε αυτό που κάνω. Μπαίνεις σε διάφορες, ναι, διαδικασίες σκέψης, γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, ναι. Περνάμε όλοι από κάποια στάδια, αλλά δεν τολμούμε να μιλήσουμε για τόσο, θεωρώ ότι είναι κακό. Είναι κακό, ναι, είναι κακό. Και πόσο μάλλον να θεωρούν ο κόσμος που είναι εκτός τηλεόρασης και περιμένει να δει κάποιον, ότι ο κόσμος της τηλεόρασης, οι καταστάσεις σου είναι όλες ρόδινες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Εκείνο το διάστημα που ήσουν εκτός τηλεόρασης, που απήχες από την τηλεόραση, ναι. Πώς το έζησες, τι έκανες εκείνο το διάστημα? Κοίτα, το θετικό ήταν ότι ήμουν πολλές ώρες με την κόρη μου. Πολύ πράγμα θετικό. Που, ναι, πάρα πολύ θετικό. Χαίρομαι δηλαδή που το έζησα το μαζί της. Την τη φάση που μεγάλωνε και έβλεπα την και ήμουν κοντά της πολλές ώρες. Από την άλλη όμως, έλειπε μου πάρα πολλά η δουλειά μου και προσπαθούσα να σκεφτώ το τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Δηλαδή σου λέω, εντάξει, δεν είμαι εντελώς εκτός. Ναι. Ήμουν και είμαι σε ένα εργαστήρι με μωρά. Έκανα κάποια guest, έκανα θεατρικές παραστάσεις. Αλλά ναι, ένα μεγάλο κομμάτι έλειπε. Δηλαδή, ήθελες κάπου να νιώσεις τη σταθερότητα, ναι, ή του καθημερινού, ή μια σειρά τέλος πάντων που προβαλόταν. Ναι. Ας μπορούμε να το πούμε έτσι, σταθερότητα, ναι, ναι. Που εντάξει, που δεν υπάρχει σταθερότητα στους ηθοποιούς. Όμως πάλι αυτό, σιγά σιγά, όταν συνήλθα τέλος πάντων, με όθησε να κάνω άλλα πράγματα. Δηλαδή, βρα πράγματα τα οποία αγαπούσα, τη γυμναστική, ας πούμε. Και αφοσιώθηκα. Ασχολήθηκα. Μετά από πόσο καιρό, Μαρία μου, δηλαδή με το που έκατσε σπίτι, και έμεινε σπίτι, και αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην οικογένεια. Μετά από πόσο καιρό εξεπέρασε το αίσθημα και ξεκίνησε να μπαίνει σε μια διαδικασία άλλη? Ναι, να το ξεπεράσω ακριβώς. Κάθε μέρα ήταν να θυμηθώ κάτι, να θυμώσω. Απλά προσπαθούσε. Ναι, βέβαια. 2 χρόνια περίπου. Έτσι, για να αποφασίσω ότι, okay, μπορεί να τέλειωσε, ρε παιδί μου, το πράγμα. Τόσο κύκλο για μένα. Εν καιρός να αρχίσω άλλον κύκλο.